Την ώρα που η ακρίβεια στα καύσιμα και τα τρόφιμα εξακολουθεί να καλπάζει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη τροφοδοτεί την κερδοσκοπία και τα καρτέλ που έχουν στηθεί με τι ευλογίε τη. Η τιμή τη βενζίνη καρφαλώνει και πάλι στα 2 ευρώ, ενώ αναμένονται και νέε αυξήσει από τη μείωση παραγωγή πετρελαίου που ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚ. Το νέο καλάθι για το Πάσχα όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, αλλά εντείνει τι συνθήκε αθέμητου ανταγωνισμού. Η κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει σε εντατικού ελέγχου και μέτρα των επιχειρήσεων τη γειτονιά και του αγροτικού κόσμου, επιμένει σε κούφιε υποσχέσεις και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Δεν πείθει πια κανέναν. Οι παραγωγοί, οι έμποροι και οι καταναλωτέ δεν αντέχουν άλλη κοροϊδία. Στι εκλογέ 21 Μαου βάζουμε τέλο στην αδικία. Κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή.